τον εντοπισμό των χιλιάδων σφαιρών σε εμπορευματοκιβώτιο που είχαν κλαπεί, αντιλαμβάνομαι, ή έτσι είπε ο ιδιοκτήτης του καταστήματος κυνηγετικών Έρικα πριν από μια εβδομάδα, που δεν ήξερα ακριβώς πότε συνέβη αυτή η κλοπή των σφαιρών. Να πούμε κάτι, ότι έχει εντοπιστεί ήδη μεγάλος αριθμός, μερικές χιλιάδες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ωστόσο δεν έχουν καταμετρηθεί ακόμη αυτές οι ποσότητες σφαιρών και φυσιγγείων που είχαν κλαπεί το προηγούμενο διάστημα. Άρα, Έρικα, έχει ξακριβωθεί ότι είναι πρόκειται για τις ίδιες σφαίρες. Φαίνεται ότι η απομαρτυρία που εξασφαλίστηκε από τις αρχές Κάτια οδήγησε σε συγκεκριμένο πρόσωπο και σε συγκεκριμένη περιοχή που αφορά την συγκεκριμένη κλαπίσα ποσότητα, και έτσι αυτό θα διαφανεί και με τις περαιτέρω έρευνες. Φυσικά, όπως όμως εκτιμούν οι αρχές, πρόκειται για τη συγκεκριμένη παρτίδα σφαιρών και φυσιγγείων. Να πούμε ότι εξασφαλίστηκε και ένταλμα σύλληψης εναντίον συγκεκριμένου προσώπου, νεαρός Ελληνοκύπριος, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές, και οι έρευνες οδηγήθηκαν σε ανοιχτό χώρο στην περιοχή Αμαθούντας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη. Εκεί εντόπισαν μεγάλο αριθμό, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Παραλύθηκε, ακόμη δεν έχει καταμετρηθεί για να δουν αν πρόκειται για τη συγκεκριμένη ίδια ποσότητα ή αν απουσιάζουν από τα κυβότια αριθμό σφαιρών και φυσιγγείων, και φυσικά συνεχίζεται οι έρευνες για τον εντοπισμό του υπόπτου. Να πούμε ότι αυτή η συγκεκριμένη ποσότητα Κάτια είχε κλαπεί μεταξύ των ημερομηνιών 5 με 19 Οκτωβρίου, οπότε και διαπιστώθηκε από τον οπλοπόλη ότι είχε παραβιαστεί εμπορευματοκιβώτιο που βρισκόταν πίσω από το κατάστημά του, και είχαν κλαπεί αυτός ο μεγάλος αριθμός, τα οποία, όπως ανέφερε στις αρχές, τα είχε εισαγάγει με σκοπό να τα εξάξει και ο ίδιος σε άλλη χώρα του εξωτερικού. Η κλοπή διαπιστώθηκε, αμέσως σήμανε συναγερμό στις αρχές, καθώς πρόκειται για 114.000 σφαίρες 9 μιλιμέτρων και 50.000